Δόξα στον Κύριο αγαπητά μου αδέλφια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτή την ημέρα. Θα ήθελα ένα μήνυμα να φέρω σύντομο μέσα από το Λόγο του Θεού, από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο τέταρτο και σελίδα 963. 963, πράξεις των Αποστόλων, 4 από την αρχή. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθαν επ' αυτούς οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού, και οι Σαδουκαίοι αγανακτούντες διότι εδίδασκον των λαών και εκήρυτον δια του Ιησού την, ενεκρόν, ανάσταση. Και επέβαλον επ' αυτού τα σχήρα και έθεσαν υποφύλαξη νεό τη αύριον διότι το ήδη εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστεψαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως πέντε <coughs> και την επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας και ο Αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού και στήσαντες αυτούς εις τον μέσον ρώτησαν δια ποιας δυνάμεως ή δια ποιου ονόματος επράξατε τούτο εις τότε ο Πέτρος πληστής πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον διευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποίας δυνάμεως ούτως ιατρεύτη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωρέου, τον οποίον σίς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίστατε ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λήθος ο εξουθενής εφημών των οικοδομούντων ω έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου, και πληροφοριζέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού βλέποντες δε τον άνθρωπον των, των τεθεραπευμένων ιστάμενον με δεν είχον ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτόν να απέλθωσιν έξω του συνεδρίου, συμβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες «Τι θέλωμεν κάμει στου τους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτών γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντα τους κατοικούντας εις Ιερουσαλήμ. Και δεν δυνάμεθα να αρνηθώμεν τούτο, αλλά δια να μην διαδοθεί περισσότερο εις των λαών ας απειλήσωμεν αυτούς αυστηρός, να μην λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδέναν άνθρωπον και, καλέσαντος, και καλέσαντες αυτούς παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το όνομα του Ιησού. Ο Πέτρος και Ιωάννης, ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμε εσά μάλλον παρά των Θεών, κρίνατε. Διότι εμεί δεν δυνάμεθα να μην λαλόμεν όσα είδομεν και ακούσαμεν. Οι δε πάλι απειλήσαντε σε αυτού, απέλησαν, μη βρίσκονται στο πώ να τιμωρήσουν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες σε δόξαζον των Θεών δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπο, ει τον οποίο έγινε το θαύμα τούτο, της θεραπείας ή των περισσότερων των 40 ετών. Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφοί. Τον Κύριό μας. Και βλέπουμε την Εκκλησία του Χριστού. Την πρώτη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας θα έλεγα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και βλέπουμε μια, μια Εκκλησία να διώκεται. Γιατί για θαύμα, για αγαθοεργίες. Γιατί διώκεται η Εκκλησία. Θυμάστε όταν ο Πέτρος και ο Ιωάννης πήγαιναν να προσευχηθούν στο ναό ήταν κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν εκγεννηθής παράλυτος είχε πρόβλημα με τα πόδια του και στο όνομα του Ιησού Χριστού ο Πέτρος και ο, Ιω... και ο Ιωάννης σε θεράπευσαν αυτόν τον παραλυτικό αν θυμάστε καλά αδελφοί ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε και βλέπουμε από, τη... από το τρίτο κεφάλαιο σε αυτό το γεγονός αποκρίνεται ο Πέτρος στον λαό, στους Ισραηλίτες ότι μη θαυμάζετε τους λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε υγιής και μη κοιτάτε σε εμά και βλέπουμε αδελφοί τι ωραία σαν να κάναμε εμείς λέει αυτό το θαύμα εγώ και ο Ιωάννης τους λέει ο Πέτρος δεν το κάναμε εμείς αλλά ο Θεός του Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, ο Θεός των Πατέρων ημών, εδόξασε τον, Ιών αυτού λέει Ιησούν και βλέπουμε αδελφοί ότι ό,τι και να συμβαίνει στην Εκκλησία του Χριστού αδελφοί δοξάζεται και υψώνεται ένα μόνο όνομα αγαπητοί αδελφοί. Και αυτό θα ήθελα να το ξαναπώ και να το τονίσω για να γνωρίσουμε και να μπορούμε πάντοτε να διακρίνουμε την Εκκλησία του Θεού θα θα δούμε μια εκκλησία αγαπητοί αδελφοί να υψώνει μόνο ένα όνομα, να υψώνει έναν και μοναδικό τον Υιό του Θεού αδελφοί τον Ιησούν τον Χριστόν έρχεται μετά να τους ελέγξει γλυκά το Πνεύμα το Άγιο πραγματικά και γιατί το λέω γλυκά υπάρχει γλυκός έλεγχος ναι υπάρχει γλυκός έλεγχος ο οποίος έλεγχος είναι του Πνεύματος του Αγίου που μας ελέγχει αδελφοί για καλό. αυτό είναι γλυκός έλεγχος. Μας ελέγχει για να καταλάβουμε τι κάναμε, να, καταλαβαίνουμε τι κάνουμε αγαπητοί αδελφοί και να έρχεται η καρδιά μας σε μετάνοια δια του ελέγχου του Πνεύματος του Αγίου ώστε να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να έρθει η ζωή η αιώνια μέσα μας αγαπητοί αδελφοί του ελέγχει το πνεύμα το άγιον. εσείς λέει παρεδώσατε αρνηθήκατε αυτόν. μιλάει για τον Ιησού Χριστό, μπροστά στον Πιλάτο. το άγιον, τον άγιον λέει και δίκαιον αρνηθήκατε. διαλέξατε μάλλον έναν φωνιά να ελευθερωθεί παρά τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον αρχηγό της ζωής, λέει, εθανατώσατε τους, λέει αδελφοί, του οποίου, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών. Μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, τους οποίους εμείς είμαι θα μάρτυρες. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μάρτυρας. Μαρτυρεί αυτό το όνομα, υψώνει αυτό το όνομα, αγαπητοί αδελφοί. Δια το όνομα της πίστεως λέει το οποίο θεωρείται και δια της το όνομα αυτού πίστεως λέει τώρα τους εξηγεί ποιος έκανε, ποιος έκανε το θαύμα αυτόν τον παραλυτικό εγγενηθής που βλέπετε ζωντανό λέει το όνομα αυτού εστερέωσε του Ιησού Χριστού και όλα γίνονται δια του ονόματος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού αγαπητοί αδελφοί και η πίστηση δια αυτού έδωκε εν εις αυτόν την τελεία ταύτην υγεία ενώπιον πάντων ημών, θα μας πει αδελφοί στο τρίτο κεφάλαιο. Αλλά βλέπω πάρα πολύ ωραία αδελφοί πώς ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και πόσο σοφός και καλός είναι ο Θεός. Και μετά τον έλεγχο, μετά αυτές τις αλήθειες, μετά από αυτές τις ωραίες αδελφοί ομολογίες το Λόγο του Θεού, η θέση που παίρνει η Εκκλησία αδελφοί βλέπι, βλέπουμε πως συνεχίζει το Πνεύμα το Άγιο αδελφοί με την αγάπη του Χριστού και λέει ότι και τώρα αδελφοί εξέβρω ότι επράξατε κατά άγνοια τους λέει. Όλα αυτά που σας είπα που σας έλεγξα πριν λέει το Πνεύμα το Άγιο το ξέρω ότι τα πράξατε κατά άγνοια και εσείς και οι άρχοντες σας ο δε Θεός όσα προείπε διαστόμα, διαστόματος πάντων των προφητών αυτού λέει ότι ο Χριστός έμελε να πάθει εξεπλήρωσε ούτων έπρεπε όλα αυτά να γίνουν πραγματικά στον Ιησού Χριστό και εσείς επράξατε με, με άγνοια αλλά όμως τα επράξατε και τώρα τι πρέπει να κάνετε και βλέπετε τι ωραία σειρά έχει το Πνεύμα το Άγιο αδελφοί θαυματουργεί, ομολογεί ελέγχει και τώρα έρχεται να δώσει την λύση το Πνεύμα του Θεού. Θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό, θέλεις να ακούσεις οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, το πώς θα συνεχίσεις τη ζωή σου, αυτό που περνάς αδελφοί, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο σε έλεγξε μέσα σου για κάτι που έχουμε κάνει Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο αδελφή να μας πει ότι ναι γνωρίζω ότι όλα αυτά τα έπραξες χωρίς να το θέλεις από άγνοια. Ναι ε, τώρα τι πρέπει να κάνω και συνεχίζει αδελφή το Πνεύμα του Θεού και λέει τι πρέπει να κάνεις. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε αυτό τους λέει. Να μετανοήσεις και να επιστρέψεις για να εξαλειφθώσουν οι αμαρτίες οι αμαρτίε σα λέει για να έρθω στην κυρία να ψυχεί από τη παρουσία του κυρίου και αποστείλει τον προκεκυριγμένον ει εσά, Ισού Χριστών. Αυτό είναι, αδελφοί. Να επιστρέψω, να μετανοήσω. Γιατί, να συγχωρεθούν οι αμαρτίε μου, να είμαι καθαρό, να έχω ζωή αιώνια μέσα μου από τη παρουσία του κυρίου να στείλει ο Θεός των η σιμάση Ιησού Χριστόν, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού αδελφοί. Και βλέπουμε ότι μετά από ένα τέτοιο θαύμα, μετά από ένα κήρυγμα, μετανιώσαν ψυχές, επιστρέψαν στον Ιησού Χριστό. Οι Απόστολοι συνέχιζαν, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, να μιλάνε στο λαό, γινόταν σωτηρία, γινόταν καλό στο λαό αδελφοί και βλέπουμε ότι έρχονται οι ιερείς, ο στρατηγός του ιερού, οι σαδουκέοι, αγανακτισμένοι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω μερικά πράγματα αδελφοί. Οι ιερείς, ο στρατηγός του ιερού και οι σαδουκέοι αγανακτούντες διότι εδίδασκαν λέει στο λαό και κήρυταν δια του Ιησού Χριστό Ιησού Χριστού την, εκρεκνο, την εκ, νεκρόν ανάσταση οι μαθητές κήρυταν δια του Ιησού Χριστού την, εκ, την εκ νεκρόν ανάσταση αγαπητοί αδελφοί και γι' αυτό τον λόγο για αυτή τη μεγάλη αλήθεια που είναι η πίστη μας που είναι ο χριστιανισμός μια τόσο μεγάλη αλήθεια αδελφοί αγανακτούσαν οι άνθρωποι και επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και τους έβαλαν στη φυλακή γιατί ήταν λέει απόγευμα τους, πιάξαν και, τους πιάσαν και τους βάλαν στη φυλακή η καρδιά μου βλέποντας αυτό το θαύμα ακούγοντας αυτά τα ωραία λόγια να μην μπορεί να έρθει σε μετάνοια να μην μπορεί να επιστρέψει αλλά να κρύβεται πίσω από μια θρησκεία αδελφοί και να υποστηρίζει μια θρησκεία τόσο φανατικά ώστε η θρησκεία αυτή να έχει τυφλώσει τα μάτια μου, ώστε να μην βλέπω αυτή τη δωρεά, αυτή τη, την ευλογία που, που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός, αυτά τα θαύματα τα οποία ο Ιησούς Χριστός έκανε και κάνει με τους μαθητές Του. Πάρα πολλοί από αυτούς που ακούσανε, λέει, των λόγων, του Θεού από, από τον Πέτρο και τον Ιωάννη πίστεψαν και έγινε ο αριθμός των ανδρών έως πέντε χιλιάδες λέει. Θυμάστε που ήταν τρεις χιλιάδες. Πίστεψαν άλλες δύο χιλιάδες μόνο άντρες αδελφοί. Φανταστείτε αν προσθέσουμε και τις γυναίκες και τα παιδιά. Την άλλη μέρα μαζευτήκαν όλοι οι άρχοντες, οι πρεσβύτεροι λέει οι γραμματείς, ο Άνα, ο Καγιάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όλοι όσοι ήταν εκ αρχιερατικού, ε, η αφρόκρεμα της θρησκείας αδελφοί, τα υψηλά πρόσωπα μαζευτήκαν για να κρίνουν δύο αγράμματους ανθρώπους και ιδιώτες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να, το στήσουν, να τους στήσουν στη μέση, να τους φοβερίξουν αδελφοί, να τους απειλήσουν για να μην κηρύττουν πλέον τον Ιησού, Χριστού, τον Ιησού Χριστό και την εκ, εκ Ανάσταση. Ναι. Άδικο το βλέπω αυτό αδελφοί πραγματικά άδικο αυτοί οι, οι τυφλοί θα έλεγα άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά όπως τους είπε ο Απόστολος Πέτρος αυτοί αδελφοί ηρνήθηκαν τον Ιησού Χριστό και τον, παρα, τον παραδώσανε στο θάνατο πραγματικά αλλά τους στείνουν εις τον μέσον και τους ρωτάνε με ποια δύναμη και δια ποιου ονόματος επράξατε λέει τούτο εσείς, για ελάτε εδώ εσείς, στηθείτε στη μέση εμείς όλοι γύρω γύρω, με ποια, με ποια δύναμη και δια ποιου ονόματος λέει κάνατε αυτό το θαύμα. Ε. Και όταν βρισκόμαστε αδελφοί σε ένα τέτοιο περιβάλλον εχθρικό θα έλεγα, το οποίο ψάχνει αφορμή για να σου κάνει κακό να, να, να σε φυλακίσει, να σε σταματήσει, τότε πώς μπορούμε αδελφοί να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορούμε η μη διαπνεύματος Αγίου αδελφοί και βλέπουμε ότι ο Πέτρος πληστής πνεύματος Αγίου αρχίζει να τους μιλάει και τους λέει άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ μία αλήθεια Πραγματικά ήταν οι άρχοντες του λαού μαζεμένοι όλοι εκεί και οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Εσείς λέει μας ανακρίνετε σήμερα αυτή τη στιγμή επειδή, επειδή ευεργετήσαμε έναν άνθρωπο ασθενούντα. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μήπως τους ελέγξει τη συνείδηση μέσα να σκεφτούν και να πούν. Μα τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι έκαναν ένα θαύμα, μια ευεργεσία σε έναν άνθρωπο εκγενεθείς παράλυτο. Και μας ρωτάτε λέει με ποια δύναμη αυτός γιατρεύτηκε. Και εδώ έρχεται πάλι ο Πέτρος αδελφή και βρίσκει την ευκαιρία για μία φορά ακόμη να υψώσει το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού αδελφή. Δεν υψώνει τον εαυτό του και προσέξτε αδελφοί στην εκκλησία του Θεού κανένας δεν υψώνει τον εαυτό του δεν θα βρούμε μέσα αδελφοί στο λόγο του Θεού οι άνθρωποι του Θεού που απαρτίσανε όλα τα χρόνια την Εκκλησία του Χριστού να υψώνουν τον εαυτό τους με ιδιαίτερα ονόματα με ιδιαίτερες τιμές με ιδιαίτερα άμφια αδελφοί να υψώνουν τον εαυτό τους και να νομίζουν ότι είναι βασιλείς και να έχουν και να Ζητάνε τιμή από, από τους άλλους τους ανθρώπους. Όχι, Η φτωχοί εδώ αγράμματοι αδελφοί, ψαράδες, είναι αυτοί που χρησιμοποιεί ο Θεός αδελφοί για μία ακόμη φορά για να κάνει το έργο του. Α είναι λέει γνωστό εις πάντας, εις, να, να είναι γνωστό σε όλους σας λέει και σε όλον το λαό του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζορέου τον οποίον σείς εσταυρώσατε βλέπετε πάλι έρχεται το Πνεύμα του Άγιο να τους ελέγξει πραγματικά και να τους πει μια μεγάλη αλήθεια εσείς λέει τον σταυρώσατε τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών γι' αυτό αυτός εδώ ο εκγεννηθής παραλυτικός στέκεται λέει μπροστά σας η γης. Αυτός ο Ιησούς Χριστός τον θεράπευσε. Αυτός είναι ο λίθος ο οποίος εσείς τον εξουθενήσατε αφημών των οικοδομούν τον τις έγινε κεφαλή γωνίας λέει. Και το εδάφιο 12 είναι ένα εδάφιο αδελφοί που όλοι το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές. Το ξέρουμε οι περισσότεροι απ' έξω, αδελφοί, και θα πρέπει πραγματικά να το προσέξουμε πάρα πολύ διότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια και δεν υπάρχει τους λέει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε άλλο διότι ούτε, ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε και αυτό το εδάφιο αδελφοί να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά δεν υπάρχει από κανέναν άλλον ισοτηρία. Κανένας άλλος δεν δίνει την σωτηρία στον άνθρωπο, σε μένα, σε σένα που αγαπάς τον Θεό και θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, θέλεις να πας στην ουράνια βασιλεία, θες να πας στον παράδεισο, να ξέρεις ότι δεν υπάρχει από κανέναν άλλον η και ούτε ο Θεός έδωσε από τον ουρανό άλλο όνομα μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει λέει να σωθόμεν αδελφοί τι ωραίο και μεγάλο εδάφιο μια πολύ μεγάλη αλήθεια σωτηριακή σημασία το εδάφιο αυτό μπορώ αν πιστέψω αυτό το εδάφιο να σωθώ πιστεύω ότι μόνο δια του Ιησού Χριστού έρχεται η σωτηρία. Ο Θεός μόνο αυτό το όνομα από τον ουρανό έδωσε κάτω στη γη. Κανένα άλλο όνομα δια του οποίου λέει πρέπει να σωθούμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας αδελφοί. Και αυτοί τους βλέπανε έτσι λέει και απορούσανε. Μα τι λόγια είναι αυτά. Τι σοφία είναι αυτή. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε πότε εκείνη την ώρα ποιοι είναι αυτοί, τι λόγια είναι αυτά τους ξέρετε, ναι ήταν μαζί του τους αναγνωρίζουμε ότι ήταν μαζί με τον Ιησού πως μιλάνε έτσι, τι γνώση είναι αυτή δεν είναι αγράμματοι αυτοί, ναι αγράμματοι είναι ψαράδες πολλέ φορές ποιος είναι αυτός ο τάδε είναι που ήταν έτσι και έτσι, ναι, μα τι λόγια λέει, τι μιλάει. Μα δεν είναι αγράμματος, ναι αγράμματος είναι, αλλά έχει τη χάρη του Θεού. Αγράμματος είναι, είναι άδειος από τη γνώση του κόσμου, αλλά είναι γεμάτος με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αγράμματος, δεν ξέρει πάρα πολλά, αλλά είναι γεμάτος με τον Λόγο, τον πλούσιο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι αγαπητοί αδελφοί, η ζωή, η αιώνιος πραγματική, πραγματικά. Όπως και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεν ντρέπομαι λέει, να κηρύττω το Λόγο του Θεού, δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού διότι είναι δύναμη Θεού προσωτηρίας πάντα το πιστεύοντα. Και ο Λόγος του Θεού αδελφοί έρχεται να σώσει τον άνθρωπο. Όταν πάρει ο άνθρωπος τη σωστή θέση και μετανοήσει και επιστρέψει αδελφοί βλέποντες τον άνθρωπο τον τεθεραπευμένων ιστάμενο με ταυτόν δεν είχαν ουδέν να αντίποση. Ακούσαν όλα αυτά, βλέπαν και τον άνθρωπο δίπλα όρθιο, υγιή, τι να πούμε, τίποτα. Και πάλι αγαπητοί αδελφοί δεν το βάζουν κάτω και βλέπουμε από το 15ο εδάφιο «Για περάστε έξω τους λένε, βγείτε έξω από το συνέδριο γιατί θέλουμε να συζητήσουμε και αφού βγήκαν έξω λέει τι θα κάνουμε με αυτούς, ε? τι θα κάνουμε με αυτούς αδελφοί, οι τυφλοί, η τυφλή καρδιά δεν βλέπει την ευλογία αγαπητοί αδελφοί, δεν βλέπει την ευεργεσία, δεν, δεν μπορεί να δει το Χριστό, δεν μπορεί να δει την αλήθεια, τη ζημιά αδελφοί κάνουν αυτά τα οποία έχουν φτιάξει άνθρωποι ε είτε θρησκείες λέγονται, είτε ιδεολογίες, δεν ξέρω και εγώ πώς. Δεν αφήνουν τον άνθρωπο και την καρδιά του ανθρώπου ελεύθερη να διαλέξει, να ακολουθήσει τον Θεό. Τι θα κάνουμε με αυτούς που κάναν αυτό το μεγάλο θαύμα ε? και δεν μπορούμε να το κρύψουμε διότι το γνωρίζουν όλοι. Τι! Αλλά, δια να μην διαδοθεί περισσότερο εις των λαών λέει τι να τους κάνουμε να τους απειλήσουμε αυστηρά να μην μιλάνε πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδέναν άνθρωπο θα τους απειλήσουμε αυστηρά θα τους τρομάξουμε να μην μιλάνε για τον Ιησού Χριστό τους καλέσανε πάλι μέσα αυτή ήταν η απόφασή τους ε. μην μιλάτε λέει για αυτό το όνομα να μην διδάσκεται το όνομα του Ιησού Χριστού από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό άδελφοι. Υπακούμε πραγματικά στους νόμους, στους άρχοντες, όλα ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε αδελφοί. Δεν δυνάμεθα, τους είπε ο Πέτρος, να το κάνουμε αυτό. Τους απαντάει ο Απόστολος Πέτρος και τους λέει και ο Ιωάννης αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, λέει, να ακούμε εσά μάλλον παρά των Θεών, κρίνατε. Μιλάει σε ανθρώπους θεοσεβούμενους σε εισαγωγικά. Εκπροσώπους του Θεού πάλι σε εισαγωγικά. Ανθρώπους που φαινόντουσαν ότι ήταν του Θεού. Ανθρώπους που γνωρίζαν τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως και τους μιλάει τώρα, σας φαίνεται δίκαιο λέει μπροστά στο Θεό που στεκόμαστε όλοι μας να ακούμε εμείς εσάς τους ανθρώπους παρά των Θεών για πείτε λέει για σκεφτείτε τους λέει γιατί λέει εμείς και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό αδελφοί το εδάφιο 20 διότι εμείς δεν δυνάμεθα λέει δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Τι κάνει η Εκκλησία του Θεού. Ποια είναι η Εκκλησία του Θεού. Η Εκκλησία του Θεού είναι αυτή. Μιλάει και κηρύττει αυτά τα οποία είδε και άκουσε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Γι' αυτό έχουμε το θάρρος αδελφοί. Δεν είναι μια γνώση η οποία την μάθαμε ή πήγαμε κάπου να μάθουμε μια ένα βιβλίο ή μια διδασκαλία και θα πρέπει έτσι να την κηρύξουμε όχι, αλλά το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι μέσα από την καρδιά μας γιατί μιλάμε αδελφοί με θάρρος αυτά τα οποία βλέπουμε, αυτά τα οποία αισθανθήκαμε αυτά τα οποία ακούμε η δε πάλι να απειλήσαντες αυτούς λέει απέλυσαν μη ευρίσκοντες το πως να τιμωρήσω συναυτούς των λαών για το φόβο του λαού διότι πάντες σε δόξαζαν τον Θεό δια το, δια το γεγονός λέει αυτό τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας αδελφοί δεν το βάλαν κάτω οι μαθητές είναι πάρα πολύ ωραία αυτά διαβάζοντας αυτά τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας αδελφοί πραγματικά γιατί θα δούμε μετά θα πάνε στα αδέλφια τους με στη χαρά που διώχθηκαν θα σηκώσουν όλοι μαζί λέει μια προσευχή θα γίνει μετά ένα σεισμός μέσα, θα κηρύττουνε με δύναμη, θα ενωθεί η εκκλησία. Τι ωραία να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού αδελφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας αδελφοί. Θα αφήσουμε τον Κύριο να ενεργεί δια της εκκλησίας του. Δεν θα το βάλουμε κάτω εάν κάποιο μας πει να μην μιλάμε για τον, τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν είναι άλλος αδελφοί παρά κάποιος ο οποίος δεν θέλει να σωθούν οι άνθρωποι. Εφόσον δια του Ιησού Χριστού και δια του Ευαγγελίου έρχεται η σωτηρία όπως διαβάσαμε εις τους ανθρώπους, εμείς δεν θα σταματήσουμε ποτέ να μιλάμε για να σωθούν και άλλοι άνθρωποι και αυτό είναι το θέλημα του Θεού αδελφοί. Το θέλημα του Θεού είναι να μιλάμε τον Λόγο Του, να ακούσουν οι άνθρωποι, να έρθουν σε μετάνοια, να μετανοήσουν, να επιστρέψουν να ζητήσουν τον Ιησού Χριστό στη ζωή τους, να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή με τον Θεό και με το Ευαγγέλιο, να έρθει μέσα τους ζωή, αιώνια, αγαπητοί αδελφοί. Και μετά κι αυτοί με τη σειρά τους και από την χαρά αυτή τη μεγάλη που μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο να αρχίσουν κι αυτοί αδελφοί να ομολογούν πραγματικά τα μεγαλεία που έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός στη ζωή τους και έτσι είναι και αυτή είναι η Εκκλησία από τότε μέχρι σήμερα έτσι είναι η Εκκλησία του Χριστού δεν άλλαξαν τίποτα δεν άλλαξε τίποτα αγαπητοί αδελφοί είναι αυτοί οι οποίοι διώκουν την Εκκλησία και είναι η Εκκλησία αυτή με τη δύναμη του Χριστού και δια του Πνεύματος του Αγίου μένει mm. και εμείς θα μείνουμε αγαπητοί αδελφοί στην, στην, Εκκλησία του Χριστού θα μείνουμε στη ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός αδελφοί ενωμένοι πραγματικά και τις μέρες που περνάμε. Θα κάνουμε λίγο υπομονή. Πιστεύω ότι δεν θα είναι για πολύ ακόμη και πάλι θα συναχθούμε όλοι μαζί στις εκκλησίες, αγαπητοί αδελφοί, με αγάπη, θα καλιαστούμε. Πραγματικά θα δοξάσουμε όλοι ομοθυμαδών το, το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Θα, θα, θα υψώσουμε τη, την, την φωνή μας όλοι μαζί ενωμένοι, αδελφοί, και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Περιμένουμε όλοι για αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί. Τώρα, Όσο συνεχίζεται αυτό, θα μένουμε στα σπίτια μα, θα προσευχόμαστε, θα έχουμε επικοινωνία, αγαπητοί αδελφοί, πρώτα με τον κύριο μα, τον Ιησού Χριστό, δια της προσευχή, δια του λόγου του Θεού, μετά με τα αδέλφια μα, όπω μπορούμε, αδελφοί, να έρχεται η παρουσία του κυρίου και να μα οικοδομεί. Ο Θεό να σα ευλογεί. Αμήν.